Ο επόμενος μεγάλος προπονητής. Άποψη για μπλε κάρτα. Έχεις υπόψη σου. Λοιπόν, η μπλε κάρτα τι είναι? Είναι μία, ένας καινούργιος κανονισμός που συζητιέται για να εφαρμοστεί σε κάποια από τις επόμενες οργανώσεις της FIFA. Λογικά θα εφαρμοστεί. Που όταν τη δει ένας παίχτης, αποβάλλεται για 10 λεπτά, αλλά μετά επιστρέφει. Δηλαδή είναι η πορτοκαλί κάρτα που λέμε. Δηλαδή είναι κίτρινη προς κόκκινη, ρε παιδί μου. Ναι. Μια μπλε κάρτα η οποία. Πώς το βλέπεις? Όχι αρνητικά 100%. Νομίζω στο μέλλον θα πάει προς τα εκεί. Εγώ λέω πάντως. Ναι. Τώρα που πήγες να πεις εσύ, πες εσύ πρώτα. Λέω το εξής, ότι πολλοί διαιτητές, διπλωματικά σκεπτόμενοι, δεν θα βγάζουν κόκκινες, θα βγάζουν μπλε. Εντάξει, ανάλογα. Γιατί αυτό που θέλουν να αλλάξει είναι η μεγάλη περιοχή. Το έχω ξαναπεί. Να αλλάξει, τι εννοείς? Θεωρώ άδικο να υπάρχει πέναλτι στη γωνία της μεγάλης περιοχής που είναι πόσο μακριά και ακίνδυνο. Okay. Και πρέπει να γίνει η μεγάλη περιοχή σαν του χάντμπολ. Ένα ημικύκλιο. Α, δεν το έχουμε ξαναζητήσει αυτό. Α, όχι. Όχι. Α, δεν με κάποιον άλλο θα. Άντε ρε, εσύ, να γίνει τόξο δηλαδή. Να γίνει ένα τόξο, ναι, και να είναι εκεί το πέναλτι μόνο. Μάλιστα. Να μην είναι στη μεγάλη περιοχή, στη γωνία προς το κόρνερ ή. Φάουλ εκεί. Έτσι. Δηλαδή πόσο επικίνδυνο είναι και να δίνεις πέναλτι. Ενώ αν κάνεις ένα τόξο, σημαίνει ότι το πέναλτι είναι σε μια πολύ επικίνδυνη θέση. Πιο δίκαιο μου φαίνεται αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν θα διαλυθεί το άθλημα που λέει η Άννα Μαρία. Όχι, γιατί. Ξέρεις, έχουμε μάθει με κάποια πράγματα, έτσι. Κάποιοι πρέπει να κοιτάνε και το μέλλον και την εξέλιξή του. Ναι. Κοίτα, ότι δεν διαλύθηκε το άθλημα με τις δύο αλλαγές που γίνανε πέντε. Ίσα ίσα. Όχι με τις δύο, με τη μία ή με την καμία. Στην αρχή ξεκίνησε με καμία. Ναι, χτύπαγες με 10 ευρώ. Με 10 οι άλλοι. Ναι. Μετά πήγαμε μία, μετά πήγαμε δύο, μετά πήγαμε τρεις, μετά πήγαμε πέντε. Είναι μια εξέλιξη. Είναι μια εξέλιξη, ναι. Και επίσης. Βέβαια όλα αυτά είναι πολύ πρόχειρα που λέω. Έτσι, δηλαδή τώρα μου με ρώτησες κάτι και είπα ναι, ότι. Ναι, ναι, μα δεν το έχουμε δει να εφαρμόσουμε. Αρνητικό δεν είμαι. Mm-hmm. Γιατί. Μπορεί και να τελικά μετά από σκέψη να αποδειχθεί σωστό. Βέβαια θυμάμαι, το ασημένιο γκολ παράδειγμα δεν πήγανε να το κάνουμε. Δεν τα καλή. Το εκμεταλλευτήκαμε μόνο εμείς. Μόνο εμείς, μπράβο, ναι. Στον Euro. Μπράβο, εμείς. Το οποίο ήταν ασημένιο και χρυσό μαζί, γιατί ήταν στο 105, έτσι. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, δεν ήταν το ασημένιο γκολ. Ήταν όποιος βάλει γκολ στο ημίχρονο, δεν παίζει δεύτερο. Ναι, ήταν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Το δικό μας, λες. Ναι, ναι. Στο 105. Δηλαδή γκολ και τελείωσε. Έτσι, γκολ και κάγκελο. Δέλασε.